παράκτητε δεδομένα μας τις αιτίες των ανταποκριών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωή της κορυφός, εν και σκήνωσε μνημή και καθάρισε με μας, ο Πάσης και Γύρος και σώσον αγαθέ τα ψυχά της ημών. Το θέμα μας είναι τα ιερά σφάγια. Πιο απλά, από τότε που ήρθε ο Χριστός. Πάμε, κοίτα. Και προ Χριστού ακόμη. Ναι, για την αγάπη Του και την αγάπη του Χριστού θυσιαστήκανε κατ' επανάληψη εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Θυσιαστήκανε, εκούσια, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, στην αγάπη του Κυρίου. Δεν είναι όμως τόσο απλό να πει κανείς ότι Κύριε, στο όνομά Σου εγώ δίδω προσφορά τη ζωή που μου έδωσες. Και όπως είπε εκεί ο γέροντας που άκουσα λίγο, αν δεν έχεις μάθει να δίνεις, δεν δίνεις υλικά αγαθά, δεν σου περνάει το λογισμό να δώσει τη ζωή σου. Ο Ιερός Χρυσόστομος που έχει γράψει εγκόμιος μάρτυρας, εγκόμιο. Εγκόμιο σημαίνει έπαινο για τη θυσία όλων των μαρτύρων. Μιλάει για ανθρώπους παραδομένους κυριολεκτικά στα χέρια του Θεού που έχουν θέληση που κουμαντάρεται μόνο από τον ουρανό. Κουμαντάρεται η θέληση μόνο από τον ουρανό. Δεν εξηγείται με ανθρώπινα μέτρα κανένα μαρτύριο. Δηλαδή να βάλουμε τη λογική κάτω και να πούμε ο Άγιος έκανε εκείνο, έκανε το άλλο, έκανε το άλλο και να τα εξηγήσουμε τη λογική. Και όπως είπε πολύ σωστά, πρόκειται περί αγάπης, που η αγάπη είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι μυστήριο ο Θεός. Δισερμήν αυτό το μυστήριο. Όποιος αγαπάει δεν μετράει αποστάσεις. Στη σελήνη να βρίσκεται ο άλλος θα τον συναντήσει. Δεν χωρίζει την αγάπη καμία απόσταση. Όσο μακριά και είναι. Οι Άγιοι, όλοι οι Άγιοι, μηδένως εξαιρεμένο, ακόμα και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος της εποχής μας, οι κοντινοί Άγιοι, εν ονόμα της αγάπης του Χριστού, έκαναν αυτή τη μεγάλη προσφορά σε εμάς τους ανθρώπους. Γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει επιγραμματικά
Δηλαδή, απλά, καθαρά. Μη δεις τα εαυτού ετήτω, το εξηγήσω, να μη ζητάει κανείς τα του εαυτού του, αυτά που θέλει ο εαυτούλης του, αλλά τα του εταίρου έκαστος. Αυτό είχαν όλοι οι Άγιοι και οι σύγχρονοι Άγιοι σε εφαρμογή μόνιμη. Είμαι αυτός που είμαι μοναχός, είμαι αυτός που είμαι ιερέας, ιερομόναχος, δεν είμαι για τον εαυτό μου, είμαι για τον άλλον. Και αυτό που διαβάζει τα βιβλία του Αγίου Παϊσίου, θα δει ότι αυτό συμβουλεύει στις μοναχές. Γίναμε μοναχοί. Για τον κόσμο γίναμε μοναχοί. Και όχι για τον εαυτό μας, να σώσουμε την ψυχή μας. Γιατί αυτό είναι λάθος γνώμη. Έτσι δεν γίνεται. Δεν πήγαν να γίνουν μοναχοί για να σώσουν την ψυχή τους. Το μέλημά τους ήταν να σωθεί ο κόσμος και μαζί με τον κόσμο και αυτοί. Νομίζω ότι αυτό το χωρίο να μην ζητάει κανείς ό,τι ζητάει ο εαυτούλης του, αλλά του αλλουνού να κάνει το θέλημα, το καλό θέλημα. Αυτό εφάρμοσαν όλοι οι Άγιοι. Και γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι η αγάπη που διέθεταν όλοι οι μάρτυρες, όλοι οι μάρτυρες και όλοι οι Άγιοι, είτε θυσιαστήκανε, είτε αγωνιστήκανε για να σώσουν τον κόσμο και μαζί με τον κόσμο και αυτοί, ήταν πύρινοι, έκαιγε. Θείο έρωτα, γράφει σε ένα βιβλίο ο Απόστολος Παύλος. Η περιπροσευχής πρέπει να είναι, αν θυμάμαι καλά, σε μια μοναχή που τον ρωτάει, λέει ότι άμα σε βρει η αγάπη του Θεού, σε παλαβώνει. Και μάλιστα λέει, μας βομβαρδίζει, κυριολεκτικά, βομβαρδίζει, κυριολεκτικά, η αγάπη του Θεού. Έχει και ο Θεός, λέει, τις, όχι βόμπες, τα μικρά πώς λένε, τις χειροβοβίδες, που τις πετάει και είναι γεμάτης αγάπη για να μας κουνήσει για τα καλά, λέει. Για να μας κουνήσει για τα καλά. Αυτό συνέβαινε με όλους τους Αγίους, πέρα για πέρα. Ο Άγιος που γιορτάζει αύριο, θα τολμήσω να πω τη λέξη από την κοιλιά της μάνας του, Άγιος. Θα με ρωτήσεις, να που ο Θεός το γεννάει Άγιο τον Άγιο τον άλλον. Όχι. Ποιο νόημα έχει για την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, πώς το πιστεύει η Εκκλησία αυτό το πράγμα, είναι από την κοιλιά της μάνας. Βλέπει ξεκάθαρα ο Θεός πριν γεννηθεί ο κάθε άνθρωπος, πριν γεννηθεί, πρωτού κάνει τον κόσμο, πριν τη δημιουργία του κόσμου. Όλοι οι Άγιοι. Για όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Για όλους τους Αγίους, δηλαδή ότι τους ξέρει ότι είναι Άγιος. Ναι, εδώ ο Άγιος Πορφύριος έβλεπε, λέει, ο Άγιος Παΐσου, λέει, έβλεπε, λέει, σε μια οθόνη έγχρωμη, τα πάντα. Έγχρωμη οθόνη, τα πάντα. Και τα έβλεπε με κάθε λεπτομέρεια. Και τα περιέγραφε άμα έπρεπε να τα περιγράψει. Τώρα, λέει, κάποιος πριν από ημέρες, λέει, είχα πάει στον Άγιο Πορφύριο και έπιασε από τον προπάπο μου, τον παππού μου, και έφτασε μέχρι σε μένα μου, περιέγραψε όλο το γενεαλογικό δέντρο. Μου το είπε έτσι γενικά αυτό, αλλά το είπε λεπτομέρειες μυστικά της οικογένειας του, ο Άγιος Παΐσιος. Τα έβλεπε σαν σε οθόνη. Από εκεί πέρα ο παντοδύναμος Κύριος πώς τα βλέπει, πώς τα βλέπει, τα εξηγούμε.
Ε, μυστήριο. Μυστήριο. Λοιπόν, και τον Άγιο γνώριζε πριν γεννηθεί ότι θα είχε απέναντί του τέτοια αγάπη που θα το μάγκωνε το Κύριο, τρώει μαζί μέσα του. Αφού τα βλέπει όλα αυτά, έρχεται αλογός ο Κύριος μετά. Λέει ότι προγνωρίζει ο Κύριος, προγνωρίζει, πριν γεννηθούμε, και με βάση την πρόγνωση καθορίζει ο Κύριος. Κανονίζει από εκεί πέρα ο Κύριος. Ανάλογα με την πρόγνωση που βλέπει, γίνεται. Ο Άγιος μας, που είπα από την χειλιά της μάνας του, ναι, ήταν του Θεού παιδί. Του Θεού παιδί. Δεν θυμάμαι, εσύ αν θυμάσαι, λοιπόν, ο Άγιος μας λοιπόν είναι από την κοιλιά της μάνας του Άγιος. Έλα, λέγε. Είμαι στο Γεσπυρίδωνα και κάνω κήρυγμα. Ναι. Ναι, εντάξει. Άντε, γεια. Θέλω και εσύ από κάτω. Λοιπόν, σε ηλικία 12 ετών χειροτονήθηκε διάκονος. Στα 15 ιερέας και στα 17 έγινε επίσκοπος. Έγινε επίσκοπος ο Άγιος Ελευθέριος. Τα λέω λακωνικά αυτά. Τους Αγίους ο Κύριος και εν ζωή αλλά και μετά από την παρούσα ζωή τους εθαυμάστοσε ο Κύριος. Δηλαδή τους δίνει χαρίσματα ώστε να είναι θαυματουργοί. Όλοι οι Άγιοι είναι θαυματουργοί. Δεν υπάρχει μη θαυματουργός Άγιος. Τους εθαυμάστοσε τους Αγίους εδώ στη γη ο Κύριος. Κοιτάξτε, ένα παιδί λυκείου 17 χρονών να τον πάρεις, το κάνεις επίσκοπο και να τοποθετήσεις στο Ηλυρικό, εκεί που είναι η Αλβανία των Αυλών είχε, και αριστερά τη θάλασσα που κατεβαίνει κάτω στην Ιταλία. Στην Ιταλία. Ήταν επίσκοπος στην Ιταλία σε ηλικία 17 χρονών. Έζησε μετά από τους Αποστόλους, δεδομένου ότι η μάνα του είχε διδαχθεί από όχι από τους Αποστόλους, από μαθητάς των Αγίων Αποστόλων, μαθητάς του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή κατά έναν τρόπο, όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, μεγάλη χάρη τους να έχουν δάσκαλο αυτούς που πήραν από το πρώτο στόμα τους Αγίους Αποστόλους. Τους Αγίους Αποστόλους. Αυτή ήταν η μάνα του. Αυτή τον μεγάλωσε μέχρι τα 15, 12 που χειροτονήθηκε, γιατί ο πατέρας του πέθανε και τον άφησε ορφανό. Η μάνα τον μεγάλωσε. Αλλά του φύτεψε μέσα η μάνα ότι δεν υπάρχει άλλο πράγμα που αξίζει εξ ολοκλήρου την αγάπη από την καρδιά από τον Κύριο.
και ότι αξίζει να θυσιαστεί ο άνθρωπος για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η μάνα το έκανε αυτό. Ο αυτοκράτορας της Ρώμης, γιατί εκεί ήταν, ανήκε το Ιγυρικό και ο Αυρώνας τότε, γενικά η Αλβανία, ειδωλολάτρης πίστευε στα είδωλα. Και επειδή ο Άγιος με τη δράση του, το παράδειγμα του, είχε καλέσει και είχε γίνει χριστιανοί, είχε επηρεάσει, επιδράσει οι ειδωλολάτρες, και μάλιστα όχι λίγοι, αρκετοί, θέλησε να βάλει τέρμα σε αυτή την προσπάθεια. Σου λέει, αν πάμε έτσι, κινδυνεύει η εξουσία μου. Πάντα η εξουσία πιστεύει ότι κάτι πονηρό γίνεται, ώστε να ανατραπεί ο άρχοντας, και κάποιοι αυτοί που υπονομεύουν την εξουσία δεν είναι άλλοι παρά αυτοί που λέγονται χριστιανοί. Αυτό συνέβαινε εδώ. Και στέλνει με διαταγή του έναν στρατηγό, το όνομά του ήταν Φίλιξ ή Φίλικας στη Δημοτική, στον Αυλώνα. Ήτανε σε στιγμή καλή ώρα όπως είμαστε εμείς. Δίδασκε ο Άγιος Ελευθέριος. Όταν μπήκε μέσα στην ομίγυρη, είδε, λέει, το πρόσωπό του να ακτινοβολεί, να σκορπίζει μία λάμψη, και αμέσως άλλαξε διαθέσεις και ζήτησε να τον κατηχήσει, να τον βαπτίσει, να γίνει και να θυσιαστούν μαζί στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ερμηνεύτε το. Ερμηνεύεται αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται αυτή η μεταστροφή και να είναι τόσο δυναμική η μεταστροφή, ώστε να μην έχει κανένα, να μην θέτει κανένα φραγμό στην επιθυμία να θυσιαστεί για να πάει στην αγκαλιά του Κυρίου, αυτός που ήταν πριν ειδωλολάτρης. Και όπως λένε οι πατέρες, μεγάλη αγκαλιά ανοίγεις, μεγάλη αγκαλιά σε δέχεται. Πολύ αγαπάς, πολύ παίρνεις. Πώς θα το κάνουμε εκείνο το πράγμα? Και οι δύο λοιπόν ζήτησαν από τον άρχοντα να οδηγηθούν στο μαρτύριο. Και ο Άγιος Ελευθέριος και ο Φίλικας, ο διοικητής ή έπαρχος, ο στρατηγός ή έπαρχος κατά έναν τρόπο. Έπρεπε όμως να οδηγηθούν στον αυτοκράτορα για να πάρει εκείνος την απόφαση. Ήταν προαποφασισμένο να τους ανακρίνει κατά έναν τρόπο. Μήπως τυχόν και τους πείσει να αλλάξουν μυαλά και να γίνουν ειδωλάτρες. Όμως και απείλησε ο έπαρχος, ο δύο αυτοκράτορας, και απείλησε, αλλά και κολάκευσε. Απειλή, θα βασανιστείτε. Τα χειρότερα βασανιστήρια. Κολακία, θα σας ανεβάσω στα ψηλότερα αξιώματα. Αλλά ξέρετε κάτι? Τους Αγίους τους οπλίζει ο Θεός με
με βάση την αθάνατη αγάπη, η αγάπη δεν πεθαίνει, τους οπλίζει με δύναμη ακατάλητη που δεν νικέται με τίποτα. Δεν νικέται με τίποτα. Γι' αυτό και ο Άγιος Ελευθέριος πήρε το λόγο και του είπε: «Δεν αλλάζουμε, αλλά όσο και να προσπαθήσεις θα μας βρεις με το όχι που άκουσες». Τα βασανιστήρια που μας απειλείς για μας είναι παιχνίδια. Τα βασανιστήρια με τα οποία μας απειλείς για μας είναι παιχνίδια. Όσο για το θάνατο, είναι αυτός που θα μας οδηγήσει στη δόξα του Θεού, στη δόξα του Χριστού. Είναι έγκλη, λέει, είναι ομορφιά. Και οτιδήποτε άλλο πιο ωραίο μπορούμε να πούμε, θα μας το δώσει ο θάνατος και θα μας οδηγήσει εκεί, ψηλά στη δόξα του. Δίνει εντολή ο άρχοντας να βασανιστεί ο Άγιος Ελευθέριος. Και αναφέρει δύο βασανιστήρια, τα πιο χαρακτηριστικά. Λέγει, τον βάζουν σε ένα πειρακτωμένο κρεβάτι, κλείνει. Και του ρίχνουν και από πάνω καυστικά υλικά που τα είχαν πειρακτώσει στη φωτιά. Αλλά εκείνο το πνεύμα που σύριζε μέσα εκεί που βρισκόντουσαν στο καμίνι οι τρεις πέδες, το ίδιο και εδώ. Μετέβαλε τη λάβα σε δρόσο αερμών. Δροσιά που κατεβαίνει από το πιο δροσερό βουνό του Ισραήλ, αερμών. Είδε ο άρχοντας γελιοποιείται. Όταν πια δεν πιάνει, διατάζει να το τεντώσουν μετά σε μία σκάρα μεγάλη. Και εκεί πάνε το ίδιο να παραλάβουν, να τον κάψουν. Και τον άλλο τον βασάνισαν παρομοίως, τον πρώην ιδωλολάτρη και νυν χριστιανό. Επειδή όμως τα μέσα που διέθεταν δεν είχαν καμία δύναμη, δίνει εντολή και παίρνει το κεφάλι του διοικητή, του πρώην διοικητή. Αφήσανε τον Άγιο εν ζωή αφού τον ρίξανε στη φυλακή μέσα. Θέλω να σταθώ λίγο, να σταθούμε λίγο εδώ για να το δούμε το πράγμα από μια σκοπιά κριτικής. Άραγε εμείς εδώ τώρα που ζούμε στον κόσμο αυτό και είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, σίγουρα δεν μας περιμένει για την ώρα καμιά απειλή για βασανιστήριο, σίγουρα. Όμως δεν νομίζω να μην αντιμετωπίζουμε καθένας προβλήματα και πολλές φορές να είναι τα προβλήματα τέτοια που να φαίνονται ότι είναι ασήκωτα. Το μαρτύριο το εκθέτουμε, το αναφέρουμε για να καταλάβουμε ένα πράγμα.
ότι μόνοι μας δεν θα μπορέσουμε το παραμικρό να αντέξουμε από τα ανθρώπινα προβλήματα μόνοι μας. Με τη δύναμη εκείνου όλα είναι δυνατά. Τη δύναμη εκείνου είναι όλα δυνατά. Γιατί δεν χωράει σε καμιά λογική ανθρώπινη. Γιατί τα προβάλλει η Εκκλησία μας, γιατί το γιορτάζει. Γιατί γιορτάζει τους Αγίους και έχουμε μπροστά μας τα αναστήματά τους να προβάλλονται σε τέτοιες, με τέτοιες συνθήκες. Για ένα και μόνο λόγο, να καταλάβουμε ότι το ένα είναι η πίστης ότι πρέπει να είναι Ζέουσα, να καίει, η θέληση να είναι άκαμπτη, να μην λυγίζει, να μην κάνει πίσω και από εδώ να μην περνάει καμία αμφιβολία απολύτως ότι όλα τα μπορεί. Όλα τα μπορεί. Προσέξτε, πίσω από κάθε μαρτύριο υπάρχει το μυστήριο που το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Και πίσω από κάθε πρόβλημα δικό μας υπάρχει το μυστήριο που το γνωρίζει ο Θεός. Μα που το λύνει ο Θεός όμως το μυστήριο. Και αυτό προβάλλει η Εκκλησία, δεν προβάλλει άντε και μόνο για να περνάνε από τη γνώση μας και να λέμε εντάξει το άκουσα το έμαθα. Όχι. Το μαρτύριο του Αγίου μας δείχνει τον τρόπο που ο Άγιος αντιμετώπισε το μαρτύριο. Και για να έρθουμε λίγο πιο κοντά να δούμε, προσέξτε. Μπαίνει μέσα ο διοικητής, βλέπει τον Άγιο να διδάσκει και μεταστρέφεται. Αλλάζει. Αυτός ο διοικητής, ο στρατηγός που πήγε για να τον πάρει, να τον συλλάβει. Ασχολίαστον θα τα αφήσουμε εκείνο. Άλλαξε με το που είδε τον Άγιο να διδάσκει. Δεν περνάει το λογισμό μας καθόλου ότι κάποιο σκοπό έχουμε και εμείς με την παρουσία μας. Κάποιο σκοπό έχουμε απέναντι των άλλων. Δηλαδή πιο απλά, καμία μα καμία επίδραση δεν ασκούμε στον άλλο που είναι απέναντί μας, ώστε να επηρεάζεται προς το καλό. Αυτό είναι το άλλο μήνυμα. Το άλλο μήνυμα. Βλέπω τον πάτερ που ήρθε σήμερα και κηρύττει εκεί πέρα, αμέσως σου μεταδίδει με την παρουσία του. Δεν ισχύει μόνο αυτόν, ισχύει αυτό το παράδειγμα δηλαδή. Για μας δεν ισχύει καθόλου. Και θέλω να σταθώ. Αναφέρει αμέσως παρακάτω, θα το δούμε, ότι ο Άγιος, θα το δούμε και παρακάτω, θα το πω, ο Άγιος πριν εκτελεστεί ζήτησε να προσευχηθεί και με την προσευχή του που έκανε μετεστράφει ένας άλλος διοικητής παρακάτω που πήγε ένας, δεν θυμάμαι το όνομά του, τέλος πάντων, μου ξεφεύγει το όνομά του, πήγε και δεύτερος διοικητής να το συλλάβει για να τον εκτελέσει. Και με την προσευχή του Αγίου, γιατί λέει προσευχήθηκε, για αυτόν ο Άγιος. Προσευχήθηκε για αυτόν. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Κανένας Άγιος, μήτε ο Κύριος, και κανένας πραγματικός χριστιανός, και κανένας μοναχός, και γενικά χριστιανός, δεν βλέπει τον άλλον που τον αδικεί σαν εκτελεστή που ήθελε να τον σκοτώσει ή και αυτό που μας αδικεί. Γράφει τώρα, αν είναι το τέταρτος, αν είναι έκτος τόμος του Αγίου Παϊσίου, ότι αυτός
που μας αδικεί είναι ο ευεργέτης μας. Αυτός που μας αδικεί είναι ο ευεργέτης μας. Και του οφείλουμε μετά τον Κύριο και τους Αγίους ευγνωμοσύνη. Γιατί μας δίνει την ευκαιρία μέσα από την αδικία να του δείξουμε το δρόμο που θα βγει από την αδικία. Όχι εμείς να το βάλουμε περισσότερο μέσα στο κακό, πως να το βγάλουμε την αδικία. Είναι, λέει, ο ευεργέτης μας. Άλλωστε, του Κυρίου η προσευχή, Πάτερ άφες αυτής. Ποιος? Εκείνος που τον αδικούσε, τον Σταύρωνα. Του πρωτομάρτυρα Στεφάνου η προσευχή. Για ποιον έγινε? Για εκείνους που θα τον πετροβολούσαν. Και προσευχήθηκε. Και να ο Παύλος, ο Απόστολος. Μέσα την προσευχή του πρωτομάτου Στεφάνου βγήκε ο Απόστολος Παύλος σωσμένος. Δεν ήταν, αυτά δεν είναι για να τα βλέπουμε. Είμαστε σίγουρα αδύνατοι, πρώτος εγώ. Αλλά αδέρφια μου, να το δοκιμάσουμε. Μας αδικεί κάποιος, μας μιλάει άσχημα, μας και χειροδικεί καμιά φορά. Να δοκιμάσουμε να δούμε πώς είναι με την προσευχή. Μήπως φυτέψουμε τον παράδεισο μέσα μας από εδώ. Μήπως τον φυτέψουμε. Δεν νικέται το κακό με ανταπόδοση. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Μας θίγει ο άλλος το πρόσωπο. Δηλαδή τον εγωισμό της στην ουσία, ή το πρόσωπο. Και εμείς λιώνουμε στεναχώρια. Φτάνει αυτό το πράγμα, να λιώσουμε. Και γιατί? Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Να συνεχώς να προσευχόμαστε για αυτόν που μας αδικεί. Λέγει ο Άγιος Παΐσιος, άμα σε έβλαψε κάποιος και σε αδίκησε, μην του απαντάς. Μίλα στον Κύριο. Αμέσως θα σε σκεπάσει η χάρη του Θεού και θα σε αγαπήσει. Το γράψε όλο το μέσα. Θα το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Θα σου μιλήσει αμέσως ο Θεός. Άμα δεν μιλήσεις. Δυστυχώς, ή αγαπόμενοι τους αγαπώντας εμάς, τι να μισθόν έχουμε, κανένα, τον αγαπάμε, αυτό μας αγαπάει, μας πλήρωσε τελείως. Δεν χρειάζεται αυτό, δεν μας είναι αναγκαίο να μας πληρώσει για την αγάπη που του δείχνουμε. Ευχής έργων, να πούμε και να ευχαριστώ σε εκείνο που μας αδικεί. Δεν παριστάνω το δάσκαλο, ούτε τον Άγιο. Αλλά η προσπάθεια γίνεται. Και από την προσπάθεια που γίνεται, προσπαθώ να πείσω εσάς, να δείτε πόση ομορφιά υπάρχει, να μην γίνεται ανταπόκριση στην αδικία μου. Ούτε στον απλό λόγο. Τίποτα, να περάσει. Ναι, έτσι είναι. Αφού βλέπεις ότι δεν παίρνει νερό καθόλου, έτσι μας το λες είναι, τελείως. Και θα φύγεις ήρεμος. Κέρδος είναι αυτό. Είναι μεγάλο το κέρδος, δεν είναι μικρό το κέρδος. Αφού λέει, σε χαϊδεύει όμορφα η αγάπη του Θεού. Ο Άγιος λοιπόν και όλοι οι Άγιοι γενικά δώσανε μία μαρτυρία και είπαν, νάτι, εμείς δεν δεθήκαμε με αλυσίδες με αυτή τη στάση μας. Λυθήκαμε. Ο άνθρωπος αλλιώς δένεται. Δεν μιλάει στον έναν μετά, δεν μιλάει στον άλλο, δεν μιλάει στον άλλο. Στο τέλος είναι απομονωμένος και από το περιβάλλον του όλου. Ενώ με την ταπείνωση και με το άφεσ αυτής που γάλετε στην ποιούση, αλήθεια, να κάνω ένα ερώτημα, θέλω ένα ερώτημα. Πόσο καταλαβαίνει εκείνος που παραφέρεται, το έχουμε σκεφτεί, πόσο καταλαβαίνει εκείνος που φέρεται άσχημα, του κάνει καλό η συμπεριφορά? Καθόλου. Δεν του κάνει καθόλου καλό.
αφού δεν του κάνει καλό λοιπόν, και εμείς το κατανοούμε ότι δεν του κάνει καλό, γιατί να το παρεξηγήσουμε? Αυτός που είναι άρρωστος, του λες γιατί είσαι άρρωστος? Προσπαθείς να βοηθήσεις να γίνει καλά. Αυτή είναι η θέση μας απέναντι σε αυτούς. Κοιτάξτε, δεν θα πάμε μόνοι μας. Θα έχουμε δίπλα τον Κύριο, Ιησού Χριστέ ελεησόμενε. Δίπλα μας ο Κύριος. Έρχομαι λοιπόν και συνεχίζω. Οι Άγιοι αφήσαν υποδείγματα. Και λέει ο Χρυσόστομος, τον εορτάζεις? Αν τον εορτάζεις για να τον τιμήσεις όπως πρέπει, κάνε αυτά που βλέπεις τον Άγιο. Διαφορετικά, δεν τον τιμάς, τον κοροϊδεύεις τον Άγιο. Και πώς πήγα στην εκκλησία, λέει, γιατί γιορτάζει ο τάδε Άγιος. Τι έκανε ο Άγιος? Φρόντισε λίγο-λίγο να το φτάσει τον Άγιο. Δεν υπάρχει άλλο λόγος. Είπαμε, κόψανε το κεφάλι του διοικητού και τον Άγιο τον κλείσαν στη φυλακή. Σε ένα σκοτεινό, λέει, κελί. Εκεί πήγαινε Περιστέρι και του πήγαινε τροφή. Είναι έτσι. Του πήγαινε τροφή. Τον βγάλανε τον Άγιο από τη φυλακή και τον βάλανε, τον δέσανε σε άλογα για να το σέρουν σε όλη την πόλη για να γίνει λιώμα. Άγγελος Κυρίου λοιπόν παρέλαβε και τον πήγε σε κορυφή βουνού. Τον παρέλαβε και τον πήγε σε κορυφή βουνού. Και εκεί έμεινε ένα διάστημα, δεν θυμάμαι πόσο διάστημα έμεινε ο Άγιος. Μόνος, λέγει, μόνος με μόνο το Θεό. Και συνομιλούσε με τον Θεό ο Άγιος. Αδελφοί μου, και εδώ σταματάμε λίγο. Έχουμε κι εμείς την κορυφή του βουνού. Δόξα σου Θεός. Αλλά δεν είναι βουνό. Αλλά είναι κορυφή βουνού όμως. Έχουμε τούτο εδώ. Έχουμε το δωματιάκι μας ή την εκκλησία μας. Και συνομιλούμε με τον Κύριο. Ας είναι γεμάτη εκκλησία. Μόνοι μας είμαστε. Έχουμε τα αδέρφια μας γύρω. Μιλάμε για αυτά. Αλλά είμαστε μόνοι μας. Του μιλάμε μόνοι μας του Κύριου. Δεν μπαίνει άλλος μέσα μας να μας ενοχλήσει καθόλου. Θέμα δικό μας προσωπικό είναι αυτό. Προσωπικό δικό μας. Λέει, πήγα στην εκκλησία, με εμπόδιζε εκεί, με εμπόδιζε, δεν σε εμποδίζει κανείς στην εκκλησία. Θέλεις και εμποδίζεσαι. Και θέλεις και είσαι και μόνος σου, ας είναι χιλιάδες μέσα στην εκκλησία. Να μιλάς όπως ο Άγιος Ελευθέριος, μόνος, με μόνο το Θεό. Ο Θεός είναι, λέει ο Δαβίδ, ο Θεός μου, προσέ ορθρίζος. Ο Θεός μου, προσέξτε, αυτό το μου, δεν το λέει γιατί είναι δικός του, αλλά το νιώθει σαν δικό του. Του καθενός ο Θεός είναι δικός του, αλλά είναι και όλων. Γι' αυτό και ακούει ο Θεός. Είναι ο Θεός λοιπόν προσωπικός Θεός για τον καθένα. Αυτό διδάσκουν. Διδάσκουν όλοι οι Άγιοι. Βέβαια ανακαλύφθηκε από κυνηγούς και τον παρέλαβαν για νέα μαρτύρια τον Άγιο. Νέα μαρτύρια ο Άγιος. Και βέβαια σκέφτηκε να το ρίξει, λέει, στα θηρία που ήταν πειρασμένα πολύ, σαν τον Δανιήλ στα λιοντάρια. Έχει δει η εκκλησία μας. Έχει δει η εκκλησία μας. Έχει δει η εκκλησία μας. Ξέρετε, συγχωρέστε με, αφήστε με να κάνω ένα αμάρτημα. Το ξέρω τι είναι αμάρτημα, αλλά προσευχηθείτε με συγχωρέσει ο Θεός. Διαβάζοντας το βίο, κάθομαι έτσι από πάνω, για ώρα, και φέρω την εικόνα του μαρτυρίου. Να με φωτίσει ο Θεός και μαζί με εμένα και εσάς που είστε εδώ πέρα, να περάσει το μήνυμα του μαρτυρίου μέσα, για να
γίνει αλλαγή εσωτερικά. Δεν γίνεται αλλιώς. Και εδώ έφερα τις εικόνες μπροστά μου. Το ρίγνι λέει στα λιοντάρια να το φάνε. Φυσικό επόμενο πεινασμένο ήταν, αν ήταν τα πράγματα όπως τα ήθελε ο Άρχοντας, το που το έριξε να το κάνουν κομμάτια κομμάτια, σαν τον Άγιο. Γυνάτο. Πώς το είπε, Γυνάτο Θεοφόρο. Για να εκεί ζήτησε ο Άγιος. Λέει, να με φάνε τα θηρία. Και την ώρα που θα με τρώνε, λέει, τα θηρία και θα μου κάνουν το κοκαλάκι αλεύρι, έστω λέει, για να γίνει ψωμί στον ουρανό επάνω, την ώρα εκείνη θα αρχίσω να γίνομαι μαθητής του Κυρίου. Την ώρα εκείνη θα αρχίσω να γίνομαι μαθητής του Κυρίου. Μαθήματα παίρνουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να έρχεται στο μυαλό μας όχι τώρα, αλλά πάντοτε η εικόνα ότι η Εκκλησία μας δεν μαρτύρησε μια φορά, ούτε ένα χρόνο, ούτε δύο. Και σήμερα υπάρχουν μαρτύρια, μπορεί να μην υπάρχουν εδώ. Αλλού υπάρχουν μαρτύρια. Τσάς προάλλως είδαμε στη Σύρια το κεφάλι του δεσπότη να το έχουν κάνει κομμάτι από το σώμα του δεσπότη. Και πόσοι άλλοι έχουν φύγει με αυτόν τον τρόπο. Είναι μαρτύρια. Μου λέει για μια γυναίκα στην Εκκλησία σήμερα, διάβασα όλο το Κοράνι, λέει. Και ξέρεις τι είδα, μου λέει. Εγώ το έχω διαβάσει. Δεν θα το διαβάσω. Λέει, είδα ότι τους χριστιανούς πρέπει να τους κόβουμε από τη μέση, να μην υπάρχουν. Στο Κοράνι μέσα. Το γράφει μέσα μου, λέει, το διάβασα εγώ, μου λέει. Η Καλομήρα Γιώργο Παπαδόπουλου. Μου το λέει τώρα που καθόμαστε στην Εκκλησία. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Οι Άγιοι όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, είναι αρρωγοί μας. Είναι βοηθοί μας, λέει και ο Άγιος Παΐσιος. Ποιον Άγιο να φωνάξεις, παρόν είναι. Και μου λέει και ένας Αγίος Πατέρας, πριν το φωνάξεις τον Άγιο να σε κάνει κάτι, σου έχει έρθει και σου βάζει στο μυαλό σου αυτό που θα του ζητήσεις, γιατί δεν σου το κάνει, λέει. Δεν είναι μακριά από σένα για τα προβλήματά σου. Πώς να μην το λατρεύεις. Αυτούς έχουμε για παράδειγμα μπροστά μας. Τον Άγιο λοιπόν Ελευθέριο, αφού τα θηρία του γλύψανε τα πόδια, σαν μικρά αρνάκια καθόταν δίπλα και ο βασιλιάς δεν άντεχε στο θέαμα αυτό, δίνει εντολή να πάρει το κεφάλι. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Θεατής ποιος ήταν και έβλεπε το μαρτύριο. Η μάνα. Θεατής η μάνα. Ξέρετε, έχει η Εκκλησία μας και άλλα παραδείγματα τέτοια. Του Αγίου Κήρυκος. Μικρό παιδάκι. Το προσκυράσι που πάσουσε, στη Μονόπετρα, το ποδαράκι. Είναι ζωντανό. Όχι. Αυτό ειδικά είναι ζωντανό αυτό. Ναι. Λοιπόν, από τότε, τα πρώτα ξενικά χρόνια, 2-3 αιώνα, μέχρι σήμερα ζει το ποδάρι. Λέει, εθαυμάσαι είναι ο Κύριος τους Αγίους. Μα είναι ζωντανή. Βλέπεις ένα τόσο λιψανάκι, μικρό, και έχει τη δύναμη του ουρανού επάνω. Γιατί ο Θεός δεν τα άφησε έτσι, τα στόλισε. Όλα τα λείψανα των Αγίων. Τα στόλισε με τη δική του δύναμη. Δεν μπορεί να τα στολίσει. Αφού είναι αστέρια πρώτου μεγέθους οι Άγιοι. Και η μάνα λοιπόν έβλεπε το παιδί σε όλη την πορεία του μαρτυρίου. Σε όλη την πορεία του μαρτυρίου. Αντέχει η μάνα. Δεν θυσιαζόταν πρώτα η μάνα πριν από το παιδί. Τι λέτε εσείς. Δεν ξέρω, η Αγία Δροσίδα είναι αυτή που είχε δύο θυγατέρες. Και για να μην τις ετοιμάσουν οι διώκτες, τις βουτάει και τις δύο στο ποτάμι μέσα και τις δύο. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πριν από αυτές πήγε η μάνα. Πριν από αυτές, τις Άγιες Κόρες, πήγε η μάνα. Τρεις φορές έκανε θυσία. Μία τα δύο κορίτσια και μία τον εαυτό της. Η ίδια η μάνα. Και δεν υπάρχει ερμηνεία σε αυτά τα γεγονότα. Υπάρχει ένα πιστεύω που λες, Κύριε, όλα τα μπορείς.
Και βάσει αυτού του πιστεύω, λες, έλα και σε μένα, ναι. Μη με αφήνεις. Ξέρετε κάτι, λέει κάπου ο Δαβίδ, και εμείς το έχουμε για τίποτα. Το παρακολουθήσω πρωί στον Εξάψαλμο. Εκεί λέει σε ένα ψαλμό, δεν θυμάμαι ποιος είναι αυτός, λέει, οι αμαρτίες μου, λέει, υπηρέναν την κεφαλή μου. Και παρακάτω λέει, έχουν σαπίσει, λέει, τα νεφρά μου από τις αμαρτίες μου. Και λέω, για στάσου μου, ρε. Τόσο ανέστητος είμαι και να μην καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός. Και εκεί να λέει ότι βουνό οι αμαρτίες από πάνω μου, τα νεφρά μου έχουν σαπίσει από τις αμαρτίες μου. Κάνει εντύπωση μεγάλη. Και όλος ο ψαλμός τέτοιο αναφέρει μέσα. Και λέω, πω Χριστέ μου, άνοιξε μου και μιλάω λίγο τα ματάκια να δω, να κλάψω για τις αμαρτίες που δεν το καταλαβαίνω, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Οι άγιοι το καταλαβαίνουν. Γι' αυτό ο Δαβίδ μια ζωή έκλαιγε. Ανοίγεις τα μάτια, βλέπεις ποιος είσαι, ζεις στον παράδεισο. Και μα δεν μας στέλνει οι άλλοι, αδέρφια μου. Δεν μας στέλνει οι άλλοι. Είμαστε αδύνατοι, λυγίζουμε μερικές φορές, αλλά δεν θα αφήσουμε τον πειρασμό να μας ανεβεί και στο κεφάλι. Το Κύριο θα παρακαλούμε. Όπως εμείς έχουμε το μαρτύριο της σάρκας μας, των αδυναμιών μας. Αυτοί είχαν το μαρτύριο των τυράννων δίπλα τους. Εμείς θα παρακαλάμε να σηκώσει τις αμαρτίες που μας έχουν βουλιάξει γυρολεκτικά. Και μας φταίει ο άλλος που δεν φταίει καθόλου ο άλλος. Που στην ουσία είναι, πώς το λένε, εγμάλωτο στα ελαττώματά του. Ένα εγμάλωτο, δεν λες να τον ελευθερώσω. Λοιπόν, αυτόν τον άλλο που είναι εγμάλωτο στο κακό και στην αμαρτία θα τον βουλιάξει πιο πολύ. Δεν είναι δυνατόν. Η μάνα λοιπόν, να το κλείσουμε το θέμα, όταν είδε πεθαμένο το παιδί της από το μαρτύριο, πάει και η ίδια να αγκαλιάσει το παιδί της. Και εκεί της πήραν το κεφάλι της μάνας και λέει ο βιογράφος που διάβαζα, σκεπτόσαστε. Αίμα μάνας, αίμα και γιού ενωθήκανε και τα δύο. Μάνα και παιδί, όχι μόνο τα σώματα, και το αίμα ένωσαν η μάνα και το παιδί. Δεν έχω άλλη δύναμη, δεν μπορώ διαφορετικά, γιατί είμαι πολύ αμαρτωλός και με εμποδίζει η αμαρτία μου να δώσω περιγραφή μεγαλύτερη. Αλλά στάθηκα χτες, προχτές, σήμερα και το διάβαζα το ίδιο έτσι μέσα. Λέω, δώσε μου λίγη δύναμη να πάρουμε κάτι από το μαρτύριο του Αγίου, του οποίου τη βοήθεια θα την έχουμε όλοι μας και όλος ο κόσμος. Είναι ο Άγιος Ελευθέριος. Και λέει, είναι για τις γυναίκες που είναι έγκυες, τις ελευθερώνει, λέει. Αλλά δεν είναι μόνο για τις γυναίκες, τις έγκυες, είναι και για τις ψυχές μας, θα τις ελευθερώσει. Έτσι, πώς θα κάνουμε και το πράγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να ασχοληθώ στο σπίτι μου και να ανταμώσουμε εδώ και να τα πούμε και μαζί. Και να έχουμε, όπως και τον έχουμε, τον Άγιο ανάμεσά μας. Αμήν. Θα ρωτήσω. Ρώτησε. Πες. Όταν τον Άγιο τον διαλέγουμε εμείς, όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα υγεία στο ένα το άλλο, δεν πρέπει να πάμε σε οποιονδήποτε. Μπορείς. Καλύτερα σε οποιονδήποτε πρέπει να πάμε. Σε οποιονδήποτε. Μπορείς σε οποιοδήποτε. Γιατί λέμε πάμε στον Άγιο Ραφάλι στη Μυτιλίνη. Άμα ξέρεις, άκουσε να δεις κάτι. Εκεί πρέπει κάτι να σε συνδέει για να το κάνεις εκείνο το πράγμα. Καταλαβες. Λέει, έχω προστάτη τον Άγιο Κωνσταντίνο. Όχι επειδή δεν παίρνει ο Κωνσταντίνο, λέω παράδειγμα. Τον έχει επειδή κάπου σε έχει βοηθήσει και τον βάζει μπροστά τη σου. Καταλαβες. Μπορείς όμως να βάζεις και την Παναγία προστάτητα και κάποιον άλλον Άγιο προστάτη για να φυλάει το σπίτι, όχι μόνο το δικό σου, όλο του κόσμου. Και η μητέρα που βρίσκεται στα δύο κορίτσια δεν είναι αμαρτία αυτό. Ποιο? Η μητέρα που βρίσκεται στα δύο κορίτσια. Ναι. Δεν είναι αμαρτία. Όχι. Τα πρόλαβε από ατίμωση. Θέλανε να τα ατιμάσουν. Του καταλάβες. Και έπειτα η Αγία δεν έκανε κάτι από το κεφάλι της. Δεν τα βλέπω, κύριε, δεν ήξερε πώς θα ξενυχθούν. Μισούσε τα παιδιά της, τα ξέρει όλα, πες το. Μισούσε τα παιδιά της, θα τα πνίξε. Ναι. Σου λέει, δεν είναι αμαρτία. Αλλά κοίταξε να δεις. Και η τρίχα της κεφαλής με, και η τρίχα που έχω στο κεφάλι με τριμέρες, λέει. Άρα και το μαρτύριο των Αγίων με το πνιγμό ήταν στα χέρια του Κυρίου. Αυτός φώτισε εκείνη την ώρα και έγινε εκείνο που έγινε. Κι άμα
μπορεί να αντέξει να δει μπροστά τη βρωμιά. Το αντιλαμβάνεσαι και χριστιανή μάνα. Όχι. Δε. Νομίζω πρέπει να το κατάλαβε. Έτσι. Πάμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Πάτερ ημών της ουρανής, ευλογημένος το όνομά σου, ελθέτω μας στην κυρία σου και δικαιούται το όνομά σου. Όσοι μονάχα και πληθείς, τον άδειο μόνο και ποιούσιον, δώσει εμείς σήμερα και αράσει εμείς τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μην ζήσει εμάς τον ερμό, αλλά είσαι εμάς από τα πλημμύρου. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Την άλλη Δευτέρα. Εδώ. Κύριε, τίποτα. Όχι. Άλλη Δευτέρα, πάλι εδώ. Μάλιστα. Θα ευχαριστώ. Τίποτα. Πάμε, σήμερα. Να πάρω να το στρέσω. Και έχει κανείς κυρί. Εγώ δεν θέλω να τους έλεγε καθόλου. Να αισθάνεσαι.